Θετικό ήταν το πρώτο τεστ που έδωσε ο δικέφαλος του Βορρά στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Βελγική Τούμπιζε με σκορ 4-0 σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Αλεξάνδρε Στανόγεβιτς παρατάχθηκε με σύστημα 4-4-2. Το σκορ άνοιξε στο 10ο λεπτό. Σκόρερ ο Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς. Στο 31ο λεπτό, ο Στέφανος Αθανασιάδης έβγαλε ωραία παλιά στον Πέντρο Ερίκε και αυτός την αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ για την ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τις αλλαγές που έκανε ο Σέρβος τεχνικός, η ομάδα συνέχισε με το ίδιο σύστημα και τον ίδιο ρυθμό. Στο 64ο λεπτό, ο Δελιγιανίδης έβγαλε σέντρα στον προθυμένο Μάτος. Αυτός με κεφαλιά βρήκε τον Μπίσεσβαρ και αυτό σημείωσε το 3-0 για την ομάδα του. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 71ο λεπτό. Ο Μπίσεσβαρ κέρδισε πέναλτι και ο Ευθύμης Κουλούρης που ανέλαβε την εκτέλεσή του πραγματοποίησε το 4-0. Ήθελα να δω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά την άμυνα, την ανάπτυξη και είδα πράγματα που με ικανοποίησαν και σε γενικές γραμμές μου αναλαμβάνω ότι είμαι ικανοποιημένος. Ξεκινάμε από μια καλή βάση και όπως σας είπα είμαι όντως ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές που έχω στη διάθεση μου. Σχεδόν τα πάντα. Χρειαζόμαστε 2-3 ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να ανέβουμε επίπεδο και ευελπιστώ τις επόμενες μέρες να έρθουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως θέλουμε. Είναι γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν καλή χημεία. Θα αλλάξουμε κάποια πράγματα, θα παίξουμε λίγο διαφορετικά με δεύτερο επιθετικό. Οπότε αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, θέλουμε να βρούμε λίγο το συγχρονισμό μεταξύ μας, το πώς πρέπει να κινηθούμε σαν ομάδα.